πανικό στη λεωφόρο Καζαντζίδη. Έντρομοι περαστικοί είδαν πάνελα μαρίνας να πετούν στον αέρα παρασυρμένα από τους δυνατούς ανέμους και να προσγειώνονται σε μια γυναίκα που περπατούσε αμέριμνη. 27χρονη γυναίκα κοίταται στο οδόστρωμα. Στο σημείο φτάνει ασθενοφόρο με τους διασώστες με προσεκτικές κινήσεις να μεταφέρουν το κορίτσι στο φορείο προκειμένου να διακομιστεί στο εφημερεύο νοσοκομείο. Όλα συνέβησαν λίγο πριν από τις 12.30 το μεσημέρι. Όπως φαίνεται στα πλάνα της Κρήτη TV, τα πάνελα μαρίνας κυριολεκτικά πέταξαν πριν προσγειωθούν στο οδόστρωμα και χτυπήσουν την 27χρονη γυναίκα. Αυτά είχε τα σίδερα, σηκώθηκαν όλα. Αλήθεια, ναι. Και τώρα τα δέσανε. Εργαζόμενοι της περιοχής και περαστικοί τα μαζεύουν μεταφέροντάς τα σε ασφαλές μέρος, προκειμένου να μην προκληθούν άλλα προβλήματα. Είδα την κοπέλα ξαπλωμένη χάμα και κατά τους παρευρισκόμενους πριν από μένα είχε φύγει ένα πάνελ και τη χτύπησε στο κεφάλι. Στο κεφάλι, όμως έχει τις αισθήσεις. Έχει τις αισθήσεις της, ναι. Ευτυχώς για την 27χρονη γυναίκα οι εξετάσεις της έδειξαν πως υποφέρει από ένα μικρό ρογμόδες κάταγμα στον αφιένα. Από τύχη δε θρηνήσαμε θύματα εξαιτίας πτώσεων δέντρων. Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν αρκετά προβλήματα, με την πυροσβεστική να σπέβδει να παρέμβει σε αρκετές περιπτώσεις. Στο κέντρο του Ηρακλείου, ένα δέντρο έπεσε πάνω στο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Νωρίτερα, δύο δέντρα στη Λεωφόρο Κνωσού και ένα στην Οδό Κονδυλάκη παραδόθηκαν στη Μανία του Νοτιά, με την υπηρεσία να καλείται και σε μια περίπτωση που από τα ράτσα στην περιοχή του υγειονομικού προσγειώθηκε στο δρόμο χωρίς ευτυχώς να προκαλέσει ζημιά υλικό πλέξιγκλας.